Γεια σας, το Guitar Spot σήμερα βρίσκεται στο προσωπικό στούντιο του κιθαρίστα Θοδωρή Ζήρα και είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τη δουλειά του και για τα σχέδιά του για το μέλλον. Θοδωρή, γεια σου. Καλώς ήρθες στο Guitar Spot. Χάρηκα. Καλά είσαι? Το ξέρω, θέλω καλά. Ωραία. Έχεις φτιάξει μια πολύ ωραία κατάσταση εδώ πέρα, βλέπω. Πολύ οργανωμένη. Ό,τι μπορώ να κάνω. Έχεις τη φήμη ότι είσαι ένας από τους πρώτους Έλληνες κιθαρίστες που ασχολήθηκαν με τα online μαθήματα, με το να δείχνεις τη δουλειά σου μέσα στο ίντερνετ, ναι, και σε ελληνόφωνο κοινό αλλά και σε αγγλόφωνο κοινό. Πότε ξεκίνησε αυτό? Αυτό ξεκίνησε ανεπίσημα το 2006. Όταν ξεκίνησε και το YouTube να υπάρχει. Με το που το είδα, είχα ένα όραμα ότι. Βασικά και πιο πριν, έχω site από το 2001, κανονικό site, με e-shop, με τα πάντα. Και τότε ανέβαζα βιντεάκια, ξέρεις, σε standard definition, γιατί τότε δεν επέτρεπε και η τεχνολογία, και ήταν βιντεάκια του στυλ 2-3 MB. Και απλά ξέρεις 30 δευτερόλεπτα βίντεο κλπ. Κάποια στιγμή που ανέβηκαν ταχύτητες και η τεχνολογία προχώρησε, πήγε το YouTube και σκέφτηκα να ανεβάζω ώστε να μπορεί ο καθένας να τα δει και να τα κάνεις και embed στο site για να είναι εύκολο και προσβάσιμο για όλους. Τότε ήταν βίντεο 30 δευτερόλεπτα, 1 λεπτό που απλά έπαιζα, βασικά έδινε μια κιθάρα, ούτε καν το πρόσωπο, και εξηγούσα μια άσκηση, την έπαιζα και κατέβαζα την ταμπλατούρα. Μετά το 8, πρώτη Σεπτεμβρίου του 8, αποφάσισα να ξεκινήσω το League of the Week. Το οποίο ήταν μια σειρά. Αυτό που λέει το όνομα, League of the Week, το League της εβδομάδας, το οποίο ήταν κάθε εβδομάδα και τώρα είμαι 5 χρόνια και έχω κλείσει 140 επεισόδια περίπου. Κάθε εβδομάδα σχεδόν, κανονικό βίντεο, δηλαδή γύρω στα 10 λεπτά, στο οποίο μιλάω μέσα, εξηγώ τα πάντα, κατεβάζεις δωρεάν ταμπλατούρα, δωρεάν backtrack, υψηλής ποιότητας, πλέον δικά με ροτρικάμερα ανάλογα, παλιά ξεκίνησε πιο απλά μια κάμερα και όσο προχωράει η τεχνολογία και όπως αρμόζομαι και. Στα νέα δεδομένα. Όταν πρωτοξεκίνησες όλη αυτή την ιστορία, φυσικά δεν είχες την τεχνογνωσία για το πώς πρέπει να γίνουν όλα αυτά και φυσικά δεν υπήρχαν και πάρα πολλοί άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα ακόμα που να μπορούν να στην μεταδώσουν. Όχι. Δηλαδή καταστήματα που ασχολούνται και εμένα. Όλα τα κάνεις μόνος. Και αυτό είναι το. Πιστεύω, μπορεί να ακούγεται λίγο εγωιστικό, αλλά είναι το πιο ασφαλές. Γιατί κάνοντας τα πάντα μόνος σου, έχεις και τον έλεγχο τον απόλυτο και ξέρεις ότι αυτό θα γίνει. Όπως θες και την ημερομηνία που θα πει, δηλαδή θέλεις ότι σε 9 εβδομάδες πρέπει να έχω αυτό έτοιμο. Το κάνεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι χρόνο, γιατί θέλει χρόνο αυτό για να το μάθεις, λίγο χρήμα, να επενδύσεις, μην φαντάζεσαι τρελά ποσά. Κάποια ποσά μπορεί ο καθένας νομίζω να τα κάνει. Και τεχνογνωσία από την άποψη ότι να ψάξεις, να δεις πώς το κάνουν, πώς θα στείλεις τις κάμερες, πώς θα το μάθεις το software. Για να κάνεις το μοντάζ. Mm-hmm. Απλά πράγματα, αλλά πρέπει κάποιος να τα κάνει. Ναι, σαφώς τώρα είναι απλά γιατί έχει γεμίσει και ο κόσμος με tutorial για το πώς γίνονται όλα αυτά. Ακριβώς. Το 8 ήταν πιο δύσκολο. Ναι, ήταν λίγο πιο ναι. Στα ψάχνα. Απλά και πάλι το έκανες. Απλά δεν ήταν όπως είναι τώρα. Αυτό. Τόσο. Και είχα ένα όραμα ότι θα το κάνω έτσι και από την άποψη ότι είναι και ο μόνος τρόπος για να δείξει τη δουλειά σου. Πώς θα σε μάθει ο κόσμος. Όπως λέει και κάποιος γνωμολόγος, λέει πρώτα δίνει στην τράπεζα κεφάλαιο, μετά παίρνει στόκο. Έτσι και εσύ πρέπει κάτι να δώσεις στον κόσμο για να σε μάθει και αυτό να σου το επιστρέψει μετά. Με οποιοδήποτε τρόπο. Είτε ηθικά, είτε υλικά, είτε. Okay. Όταν ξεκίνησες λοιπόν να κάνεις αυτό το πράγμα, ειδικά τον πρώτο καιρό, ας πούμε, το feedback που άρχισες να παίρνεις ήταν. Τι, οι άνθρωποι το βλέπανε με σκεπτικισμό. Το feedback ήταν μέτριο. Δηλαδή, το στυλ. Εγώ είμαι των αριθμών, έχω σπουδάσει και οικονομικά. Δηλαδή, έβλεπα καθαρά τα views και ξέρεις, κάθε εβδομάδα έβλεπα ότι ένα βίντεο ανέβαινε και είχε την πρώτη εβδομάδα 300 views. Το οποίο δεν είναι και τρομακτικό νούμερο, δεν είναι και κακό. Πέρα από το νούμερο όμως υπάρχει και το άλλο feedback, ναι, το οποίο μεταφράζεται σε σχόλια. Ναι, σε καλά φάση, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι γνώριζες κιθαρίστες ή σε γνωρίζανε ναι, ναι, άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να τους ναι, κάνεις μαθήματα και τα ναι, σχετικά. Ναι, 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 αυτό, ναι. Αυτό, ας πούμε, για παράδειγμα. Ναι, ήταν... αυτό έχει αποτέλεσμα άμεσο. Ναι. Και άμεσο αποτέλεσμα. Και ένας λόγος που το έκανα ήταν και αυτός. Πέρα από το να δείξω τη δουλειά μου και να πουλήσω τον εαυτό μου, ξέρεις, και αυτό που κάνω. Γιατί... Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι λες να πουλήσω τον εαυτό μου μέσα σε εισαγωγικά ναι, εντός εισαγωγικών από τη στιγμή που τα περισσότερα από αυτά τα πράγματα που δίνεις είναι δωρεάν. Κοίτας, πώς λειτουργεί ακριβώς το θέμα. Η μουσική βασικά είναι συνάπειρο. Δηλαδή το να δείξω ένα 0,00001% μπροστά στο συνάπειρο είναι τίποτα. Άνθρωποι όπως ναι, στο εξωτερικό, ας πούμε, αυτή τη στιγμή κάνουν αυτή τη δουλειά αποκλειστικά μέσω ναι, κάνουν vlogging, ας πούμε, μέσω ναι, του YouTube ναι, και τα σχετικά ζουν. Πιστεύεις ναι, ότι στην ελληνική πραγματικότητα μπορείς να ζεις αποκλειστικά από αυτό όχι, το πράγμα? Αποκλείεται. Για να γίνει αυτό στην ελληνική πραγματικότητα είναι αδύνατο γιατί είναι πολύ μικρή αγορά. Πολύ μικρή αγορά. Δεν απευθύνομαι σε μια ναι, αγορά. Εσύ όμως τα περισσότερα σου βίντεο ήταν και ξενόγλωσσα. Ναι, είναι ξενόγλωσσα. Απλά και πάλι να ξέρω ότι υπάρχει λίγο ρατσισμός εισαγωγικά. Δηλαδή με την προφορά, όλο προτιμεί να δίνει ένα Αμερικάνο παρά να δίνει ένα Έλληνα. Ας πάμε λίγο πιο πίσω. Βεβαίως. Πριν ξεκινήσεις να κάνεις τα βίντεο, έπρεπε να μάθεις να παίζεις κιθάρα. Λοιπόν, από εκεί πώς ξεκινήσαμε? Ξεκίνησα σε ηλικία 15. Και εσύ σχετικά μεγάλος. Σχετικά μεγάλος, ναι. Έτσι. Και να σου πω αλήθεια, μια φορά λέει κάτι είναι γραπτό. Μου είχαν φέρει οι γονείς μου την πρώτη μου κιθάρα στα 5. Την οποία δεν την έχεις ποτέ. Και εγώ δεν ξέρω τι έγινε. Κλασική υποθέτηση. Κλασική, ναι, αλλά ούτε την άγγισα ποτέ. Την αγνώρισα. Σαν παιχνίδι, ξέρετε. Και μετά στα 13 ξαναπέζω πιάνο.
στον Πόρο μεγάλωσα και έκανα μαθήματα με ένα δάσκαλο. Και μετά ξεκίνησα και λίγο κλασική και αποφάσισα μετά στον πρώτο χρόνο, στα 15, αφού ξεκίνησα κλασική, να κάνω και να πάρω και ηλεκτρική, μια Federal Strat, Ιαπωνέζικη τότε, όταν υπήρχε το εργοστάσιο του Japan. Mm-hmm. Και τότε ξεκίνησα να παίζω ηλεκτρική και αποφάσισα ότι, αν το πιστεύεις αυτό, από την πρώτη εβδομάδα ότι αυτό θα είναι η δουλειά μου, ότι με αυτό θα ασχοληθώ. Για τόσο ενθουσιαστή και έπαιζα συνέχεια, ξέρεις. Και τότε τα πράγματα, σου μιλάω, 1991, δεν υπήρχε ότι δεν είναι τίποτα, μόνο βιβλία. Δηλαδή το Guitar World. Ψηλό πανάκριβα. Ναι, το βιβλίο πανάκριβα. Θυμάμαι βιντεοκασέτες αυτές τις ρεχ. Ναι. 13.000 δραχμές. Που τώρα τα DVD έχουν 15 με 20 ευρώ. Που είναι η μισή τιμή 15 χρόνια μετά. Ξέρεις, τεράστια γοστή. Και έτσι κυρίως έμαθα. Και πολλοί λίγοι άνθρωποι που τα φέρνανε εδώ πέρα. Θυμάμαι, εγώ πήγα στον Αρμά. Στον Αρμά. Αρμά και Νάκας. Αυτοί οι δύο ήταν. Ναι, ναι, ναι. Και βιντεοκασέτες. Rock City, Happening για δίσκους. Ναι, ναι, βέβαια, ναι, βέβαια τα πάντα. Happening ειδικά. Εγώ μεγάλωσα από αρχή μέχρι 18, το καράβι Σάββατο πρωί, ψώνια και Σάββατο απόγευμα πίσω. Ναι. Με βιβλία κάτι του Στετίνα, κάτι του Michael Fath. Τι πιστεύεις ότι ήταν αυτό το οποίο, ας πούμε, για παράδειγμα, έπαιξε τόσο καταλυτικό ρόλο στο να πείσω τόσο γρήγορα, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι εγώ τελικά με αυτό θέλω να ζήσω τη ζωή μου, με αυτό θέλω να κάνω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, απλά με ενθουσίασε. Άκουγες πάρα πολύ μουσική. Άκουγα, ναι, βέβαια. Ναι. Και κιθαριστική μουσική. Δηλαδή άκουγα Μάνστιν πριν αρχίσω να παίζω. Από το 88-89. Έτσι. Και πώς, ας πούμε, παράδειγμα, σου κάθε ρε παιδί μου, αφού το άκουγες που σου άρεσε τόσο πολύ να το πιάσει νωρίτερα. Δεν ξέρω, δεν έτυχε, δεν ήταν η ώρα. Δεν το μόνο εξηγήσω. Κάποια πράγματα ίσως είναι κραπτάκια να γίνουν. Okay. Από εκεί πέρα λοιπόν ξεκίνησε τα 15, σου άρχισε να μελετάς πάρα πολύ. Ναι, έπαιζα μετά, ήρθα στα 18 Αθήνα και σπούδασα οικονομικά, το οποίο και τελείωσα 4 χρόνια μετά. Παράλληλα πάλι έκανα με άλλους δύο δασκάλους και τελειώνοντας τα οικονομικά 22, αποφάσισα ότι θα το κάνω επαγγελματικά πλέον. Και πρέπει να σπουδάσω μουσική παραπάνω. Και εδώ έκανα στο δύο, στο Φαγκάνα τότε σπούδαζα. Έκανα jazz περισσότερο. Τότε ο Κωνσταντίνο στο δύο ήταν αυτό, όπω jazz και θεωρία. Και αποφάσισα να πάω Αγγλία. Και πήγα στο Guitar Institute τότε το 98. Έκανα το 97 την αίτηση, με δεχτήκαν αρχές 98 και πήγα τον Οκτώβριο, τότε που ξεκίνησε το έτος. Ήταν ανάλογα συναισθήματα. Εγώ πήγα εκεί με τρομακτικές φιλοδοξίες και τρομακτικά όνειρα και αυτά και την πρώτη εβδομάδα απογοητεύτηκα πλήρως. Γιατί? Γιατί εγώ που τα περίμενα όλα τεράστια, ξέρεις. Και ήταν μια σχολή, ένα κτηριάκι, λίγο φτωχικό. Ήταν τελείως διαφορετικό από ό,τι περίμενα. Επίσης, εγώ νομίζω. Περίμενα δηλαδή κανένα κάμπο. Ναι, περίμενα, ναι, όπως έλεγα στο MI, ξέρεις, στην Αμερική αυτά. Ήταν ένα πολύ απλό πράγμα. Πάμε στο διάδρομο, ήμασταν στενάχωρα, ξέρεις κλπ. Τώρα το έχουν φτιάξει. Ναι. Εντάξει, δηλαδή από θέμα εμφάνιση ήταν απογοήτευση. Μικρές αίθουσες, όλα στενάχωρα. Δηλαδή. Όταν όμως ξεκίνησε για να παίζει μουσική. Τώρα, και πάλι, και εγώ με ξέρεις, ήμουν περισσότερο τη τεχνική εκείνη την εποχή και φαντάζομαι ότι εκεί δεν είχαμε ούτε καν μάθημα τεχνική. Δεν υπήρχε μάθημα τεχνική. Καθόλου. Κάναμε, βέβαια είχε άλλα πράγματα, εργαστήρια. Είχε. Πώς το λένε, sound reading. Είχε πράγματα τα οποία αλλού δεν επιμένουν. Είχαμε μάθημα παρτούρα. Να διαβάσω παρατήρω το πολύ σημαντικό και το κατάλαβα αυτό μετέπειτα όταν άρχισα να δουλεύω επαγγελματικά. Μάθημα το οποίο το 70% έπεφτε, κοβότανε. Ναι. Εγώ λόγω πιάνου είχα εμπειρία και το πέρναγα. Και κάνα πράγματα τα οποία αλλού ήταν στον μπάρο, ξέρεις. Είχαμε πολλά εργαστήρια, δηλαδή του στυλ έπαιξα country. Δεν έπαιξα ποτέ ζωή μου country. Είχαμε μάθημα country. Είχαμε τον Lee Hodgson, δεν ξέρω να τον έχει σωστά, τη Little Library, ο οποίο ήταν καταπληκτικό. Τον είχαμε δάσκαλο αυτόν, μα έκανε 6 εβδομάδε country. 6 εβδομάδε ρέγγε. Είχαμε ρέγγε μάθημα. Αν κάθεστε μου καθηγητή, ρέγγε. Το οποίο λες για ρέγγε σιγά. Κι όμως στο πρώτο εργαστήριο ρέγγε. Είχα πάρει. Ξαρώσα το λίγο. Όχι, εγώ πήγα χάλια, πήγα χάλια. Και μάλιστα μου λέει, το λέω γιατί τόσο κακό ο βαθμό, μου λέει το παίζει, λέει, είναι too perfect αυτό που παίζει. Για να είναι ρέγγε, λέει, πρέπει να είναι το ακούρντο σκαστό. Και τότε κατάλαβα πώ το κάνουν. Ξέρεις, εγώ και να το ακούρντο ολόκληρο. Mm. Με ήθελε τζούχιο, ξέρεις. Κάτι τέτοια. Country, funk και κανονικό funk, όχι funk τώρα. Πως, από καθηγητή ξεδιαγμένο, ξέρεις. Που έκανε μόνο φάγκο, ο τύπος έπαιζε 15 χρόνια σε σεσιονάσεις. Κάναμε rock, κάναμε metal. Εκεί συνειδητοποίησα ότι το vibrato μου δεν είναι καλό. Mm-hmm. Παίζοντας κομμάτια, γιατί έχεις δάσκαλο που έκανε αυτό το πράγμα. Είχαν το Sean Baxter, ο οποίος έχει τρομακτικό vibrato. Είναι τρομακτικός παίκτης γενικό. Είναι τρομακτικός παίκτης και πολύ υποτιμημένος κατά τη γνώμη μου. Και για να σου πω, αυτό ήταν και ο λόγος που πήγα σχόλιο στην αρχή του απογοητευτεί. Ενώ ότι θα πρέπει λίγο πιο. Ότι θα είναι πιο, το περιβάλλον πιο ανταγωνιστικό. Δεν ήταν καθόλου ανταγωνιστικό.
Δηλαδή ήταν. Εσύ ήθελες να είναι ανταγωνιστή. Εγώ ήθελα, ναι, ήθελα για να βελτιώνομαι. Ξέρεις, να βλέπω τον άλλον που παίζει. Χωρίς ανταγωνιστή δεν θα μπορούσες να βελτιωθείς. Δεν ξέρω. Ναι, τελικά έτσι έγινε στο τέλος. Έτσι συνέβη. Απλά ξέρεις, εγώ είχα την ελληνική νοοτροπία λίγο. Και που είμαστε λίγο σούξου μουξου ο ένας τον άλλον για αυτά. Εκεί ήταν τελείως. Δηλαδή έγινε, έπαιζε και από κάτω σε χρωτάγανε. Και λέω. Α, τι γίνεται εδώ, ξέρεις. Μου φάνηκε περίεργο. Αλλά τελικά μου έκανε καλό και σαν άνθρωπο ξέρω, και στην νοοτροπία μου. Εδώ δηλαδή, όταν γύρισα τρία χρόνια μετά ήμουν διαφορετικό. Και από θέμα επαγγελματισμού, να πω, ξέρεις, να είμαι τακτικός στους χρόνους μου, στους στόχους μου. Η ερώτηση κλειδί είναι γιατί γύρισες. Θα σου πω γιατί γύρισες. Θα σου πω ακριβώς. Καταρχάς, δεν μ' άρεσε καθόλου ο τρόπος ζωής εκεί. Mm-hmm. Πρώτον. Δηλαδή είναι πολύ τυποποιημένος. Δεύτερον, ενώ είχα πρόταση για δουλειά, συνειδητοποίησα ότι αυτό που θέλω να κάνω, εμένα δεν με ενδιαφέρει να πω σε μπάντα. Δηλαδή να έχω μια μπάντα με φορητικά εννοώ. Mm-hmm. Ξέρεις, και να βγω να κάνω tour και τέτοια. Γιατί το έκανα πιο μικρός. Αυτό δεν τα ανέφερα πριν, αλλά δεν έχει τόσο σημασία. Έπαιζα σε δύο μπάτες που ήταν και αρκετά σημαντικές τότε της εποχής, As Divine και Garden Angel. Είχα μπάτες και όλο αυτό που γινόταν με τα μέλη, ξέρεις, διαμάχες ανάμεσα στις μπάτες και αυτά, είχε αρχίσει να με εκνευρίζει. Και αποφάσισα ότι θα κάνω instrumental, γιατί πάντα αυτό με ενδιαφέρει από μικρός, αυτό που μου αρέσει. Και θέλω να, ό,τι κάνω να έχω τον απόλυτο έλεγχο. Όχι για θέμα εγωισμού, θέμα καθαρά πρακτικό. Γιατί για να γίνουν τα πράγματα σωστά και όπως θέλω. Δηλαδή, όπως οραματίζομαι κάτι που θέλω να γίνει. Ο μόνος τρόπος για να γίνει είναι για να έχω εγώ τον έλεγχο. Και εγώ... Δεν ρίχνει να το κάνει, δηλαδή. Όχι, δεν είναι θέμα αυτό. Δεν έχω τέτοιο εγωισμό. Μόλις συνεργάζομαι, άριστα. Δεν είναι τόσο θέμα στη μουσική. Δηλαδή σε πράγματα μέσα στην πρόβα. Δηλαδή πήρα μια μπάντα π.χ. που κάναμε πρόβα για φορά του τρεις μήνες. Οπότε είχε live. Και του λέω τα παιδιά, δεν γίνεται έτσι. Πού να κάνουμε πιο συχνά πρόβες. Άμα θέλουμε να γίνουμε σοβαρή μπάντα. Και όλα γινόταν στην τελευταία στιγμή. Εγώ δεν πάω παρακαλά τον καθένα. Ναι. Οπότε είσαι κάπου, το οποίο κάνει εσύ το κουμάντο, θέτει του κανόνε και όποιο θέλει ακολουθεί. Δηλαδή και δισκογραφικά αυτό κάνω. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει, ας πούμε, για παράδειγμα και με μπάντα. Δεν μπορούσε. Δεν ξέρω. Είναι τρομακτικά. Είναι χρονοβόρο και πολύ ψυχοφθόρο. Δεν το μπορώ. Ενώ τώρα, όπως λέω τώρα, δηλαδή π.χ. δισκογραφικά. Έβαλα τον τέρατο μου δίσκο π.χ. Και ήθελα drum στο Μάρκο Μίνεμαν. Τον Αριστοκράτη. Του στείλα ένα email. Του λέω γεια σας κύριε Μάρκο, θέλω να παίξετε στο CD μου. Ενδιαφέρεστε, μου λέει ναι. Ωραία, πάμε να βρούμε τα οικονομικά. Τι είναι το στυλ. Σε μία μέρα είχαμε συμφωνήσει. Σε 15 μέρες τα είχα έτοιμα όλα. Αν το έκανα εδώ πέρα με κάποιον άλλον, μπορεί να ήταν εξίσου καλό παίκτη από τον Μάρκο Μίνεμαν. Γιατί και δοκίμασα μια φορά να το κάνω. Αρχίσαμε προβλήματα του στυλ, δεν έχω ώρα τότε, δεν προλαβαίνω τότε. Άσε που στο τέλος οικονομικά μου γίνεται στα ίδια χρήματα με τον Μάρκο Μίνεμαν. Γιατί ήταν το στούντιο πιο ακριβό, το ξέρει και διάφορα άλλα. Δεν ξέρω αν με πιάνει. Σε καταλαβαίνω, ναι. Δηλαδή με τον Μάρκο Μίνεμαν, φαντάσου, του στείλα τα κομμάτια, που πίσω είναι και ο Μάρκο Μίνεμαν και θα σου δώσει και ένα credit extra λόγω τη αναγνωσιμότητα του και το παίξιμο του είναι όπω το θε. Και του στέλνει τα κομμάτια και σου λέει: θα σου στείλω δύο parts. Δύο takes. Ναι. Ένα είναι όπω μου το έπαιξε εσύ, το είχα στείλει σε MIDI, και ένα όπω θέλω εγώ. Και διάλεξε ότι κουστάρει. Και εσύ φυσικά διάλεξε το δικό του. Αυτό, τα κομμάτια τα εκτόξευε. Και μάλιστα μετά αναγκαζόμουν από την αρχή να γράψω όλα τα ρυθμικά. Αλλά άξιζε να το πω. Ναι. Οπότε στο τέλο το έκανα έτσι. Και είμαστε όλοι αυτοί οι drums μεγάλοι και γενικά όλοι οι σεσιονάδε μεγάλοι έχουν δικό του στούντιο. Οπότε έχει και την τιμή του στούντιο μέσα. Ναι. Δηλαδή στη συμφωνία που κάνει είναι και το στούντιο. Το οποίο είναι απεριόριστε ώρε. Εμένα μου πήρε μία ώρα, μου πήρε 50. Όταν γύρισε λοιπόν στην Ελλάδα, μετά τι έγινε. Όταν γυρίζω Ελλάδα, βγάζω τον πρώτο μου δίσκο. Ο οποίο ήταν πτυχιακή μου εργασία του Πανεπιστημίου. Συγγνώμη, μια ερώτηση να γυρίσουμε λίγο στο τέτοιο. Εκεί που ήσουν στο GIT που σπούδαζε, έμαθε πράγματα για την παραγωγή τα οποία σε βοήθησαν. Είχαμε ένα μάθημα και έκανα εγώ και ένα άλλο έξτρα σεμιναριακό, λέγοντα Studio Techniques. Αλλά να σου πω την αλήθεια, με βοήθησε ω ένα σημείο. Τα περισσότερα τα μαθαίνει δυστυχώ. Δεν είναι μόνο σου. Τρως ένα κόλλημα, μπαίνεις, διαβάζεις, το μαθαίνεις. Προχωράς μετά. Ναι, ναι. Τρως επώνυμο κόλλημα. Επώνυμο κόλλημα. Μετά, και πάλι προχωράς. Όπου βρίσκεις δηλαδή εμπόδιο, ας πούμε, έτσι, για πάνω. Και έτσι το μαθαίνω. Ναι. Το οποίο είναι λίγο χρονοβόρο, γιατί σου τρώει χρόνο, αλλά το μαθαίνεις τέλεια. Και το μαθαίνεις και από τη δύσκολη πλευρά. Οπότε μετά, ό,τι και να γίνει, μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Mm-hmm. Ενώ τώρα είμαι συνθέσει, θα έχω μόνο τις παραγωγές μου, αν μην ξέρω να μαστεράρω. Αξιοπρεπώς. Ναι, και παραπάνω από αξιοπρεπώς, ας πούμε. Τέλος πάντων, το τελείω τη σχολή. Εδώ, τρία χρόνια δίσκο. Και βάζω το πρώτο δίσκο το 2001. Αυτό ήταν εντελώς προσωπικό, δηλαδή τα έκανα όλα. Draft programming, με ό,τι τότε η τεχνολογία επέτρεπε. Το οποίο δεν ήταν. Κανένας δεν μου έγραψε ότι είχε τέτοια κακή παραγωγή. Ήταν για το 2001 μια καλή παραγωγή. Τα πάντα με πόντ το έγραψε. Το πρώτο δύο, το πρώτο που είχε βγει. Το ένα μάλλον, δεν υπήρχε δύο. Το νεφρό. Το νεφρό, το κόκκινο. Αυτό το βγάλα και πήγε πάρα πολύ καλά. Έτσι πούλησε η πρώτη παρτίδα 1000, μετά το ξαναβγάλαμε. Μετά στο καπάκι Παπαντάρο, ένα ναυτικό. Μέσα στο ναυτικό δεν είχα κανένα πρόβλημα, κανονικά έγραφα. Δηλαδή έγραψα το δεύτερο μου δίσκο, το κυκλοφόρησα, σαν να μην πήρε τίποτα. Δηλαδή σκεφτόμουν ότι πάω κάπου και απλά 8 ώρες το πρωί θα κάνω κάτι που δεν μου αρέσει. Ναι. Και συνέχισα να γράφω, ήμουν σε ένα καράβι.
εκπαιδευτικό. Το οποίο κάναμε ταξίδια εξωτερικό. Πήγαμε Ισπανίες, Ολλανδίες και τέτοια. Παράλληλα, εγώ έγραφα. Είχα ένα ντραμασίν πάνω σε αυτό, έγραφα. Έγραφα τη συνδέσμο, setup. Και έρχομαι και το, λίγο πριν να απολυθώ, βγάζω και το δεύτερό μου, το 2003. Αυτά είναι ο κλασικό metal. Πάλι και αυτό ήταν εντελώς προσωπικό, γιατί τα έκανα όλα μόνος μου. Και μετά αποφάσισα να κάνω ένα μηφωνητικά. Παράλληλα, είχα αρχίσει να εργάζομαι. Εργαζόμουν στο Φακανά, έκανα μαθήματα και μόνος μου. Και άρχισα να ασχολούμαι εντελώς επαγγελματικά. Από τότε που απολύθηκα από το 2003. Μετά βγάζω το δεύτερο CD και αποφάσισα να κάνω μηφωνητικά. Πάλι στο ίδιο στυλ είναι ο κλασικό. Έβαλα το Euroforce. Με έναν τραγουδιστή από Γερμανία, πολύ καλό αυτό, Γιώργος Παρχαρίδης. Με μπάντα κανονικά. Αυτό δεν πήγε καλά όμως. Δεν πήγε καλά, ναι, σαν πολύ. Και εμπορικά πήγε πολύ μέτρια, δεν πήγε χειρότερα τα instrumental μου. Ενώ όλοι διθυραμμικές κριτικές, φοβερό και αυτά, δεν πήγε. Απλά δεν τράβηξε. Ούτε τα πρώτα χίλια δεν πήγανε. Και ας πω και εγώ ψιλοξενέρωσα λίγο, γιατί αυτό που λέω με την μπάντα. Είχα βρει ένα drummer, δεν συνέχισε, μετά ένα μπασίστα, έφευγε, ξέρει, εγώ τι έφευγανε. Και λέω, άστο, θα κάνω αυτό που ξέρω καλύτερα instrumental, να μπορώ να το ελέγχω. Και μετά αποφασίζω το. Εγώ μα έχω ένα κόλλημα, ξέρεις. Θέλω να είμαι τακτικός, δηλαδή βγάζω χρόνο το 1, το 3, το 5, το 7, το 9, το 11. Κάθε δύο χρόνια βρίσκω. Έχεις με τα νούμερα γενικά, ναι, από ό,τι βλέπω. Τώρα, έτσι, θα παρακολουθήσεις. Θα το σπάσω τώρα, θα βγάλω. Σε ζυγό. Θα βγάλω στο καπάκι. Και βγάζω το 7 μετά, αποφασίζω να κάνω μπαμ. Και λέω, θα βγάλω ένα δίσκο τώρα, αφού μπορούσα πια και οικονομικά να το κάνω. Ένα δίσκο με αληθινή μπάντα, ξέρεις. Να πάρω κάποιους καλούς παίκτες που εκτιμώ και να κάνω δουλειά. Και έβαλα κάποια ονόματα. Με ξέρω να αλλάξω το στυλ λίγο, γιατί δύο CD neoclassical είχα να τριμματώνω συνθετικά. Γιατί είναι και λίγο σαν στυλ περιοριστικό όσον αφορά και τους ρυθμούς. Και δηλαδή είναι λίγο, ξέρεις, δέκατα, έκτα, εξάχα και συνδυσμένα πράγματα. Και όπως όμως τις κλίμακες. Δηλαδή μπορεί να παίξει αρμονική, φρίτζα, dominant, κάποια μετά Dorian και αυτά δεν κολλάνε τόσο εύκολα. Έτσι, οπότε αποφάσισα να το κάνω λίγο πιο prog rock το CD και αποφάσισα να συνεργαστώ με κάποια ονόματα. Και έστειλα στον Derek Serenian. Τον Dream Theater, τον Peter. Ο οποίος αμέσως του άρεσε, του στείλανε δύο κομμάτια, δέχτηκε αμέσως να παίξει. Αυτός μου πρότεινε και τον drummer του, τον Brian Titchy, ο οποίος αυτός που πήρε στο White Snake μέχρι πρόσφατα. Και όλη η παραγωγή είναι στο Los Angeles. Έγραψα τα πάντα εδώ, έκανα όλη την προπαραγωγή εδώ, του άστειλα, τα γράψαν και αυτοί μου, τα στείλανε εδώ. Και ξανά τα τσέγα και μετά φύγανε στο Los Angeles για mastering και mixing. Με αυτό μου κάνει mixing στον Catherine Govan το Erotic Cakes. Έτσι. Τυχαίο αυτό. Απλά ο Σερίνα μου σου πήγε σε αυτόν, είναι πολύ καλό κλπ. Έτσι. Και βγήκε αυτό και αυτό ήταν το μπαμ για μένα. Δηλαδή με βοήθησε πάρα πολύ. Και πήγε και οι πωλήσεις εκτοξεύτηκαν λόγω των ονομάτων, γιατί βοηθάνε, ξέρεις τώρα, να έχεις τέτοιες φίρμες. Έτσι. Και α πούμε, δηλαδή και είδα ότι τελικά έτσι πρέπει να γίνονται οι δίσκοι. Δεν μπορούμε να κάνουμε όλα μόνοι μας. Χρειαζόμαστε βοήθεια από την άποψη ότι να παίξει κάποιος, θα στο αλλάξει, θα στο κάνει καλύτερο, ξέρεις. Έτσι. Αλλά μπάλα στα δύο πρώτα στήτρια είχα και την υπομονική δυνατότητα να το κάνω. Αυτό. Και έτσι έβγαλα αυτό και μετά το 7 έβγαλα αυτό, Happy Pirexia λεγότανε. Μετά το 9 έβαλα το Territory 4, το τέταρτο, το οποίο ήταν πιο ακραίο ακόμα prog και τότε ήταν ο Μάρκο Μίνεμαν. Που είχε πολλά μετρήματα μέσα, 5, 7, 9, 15, 16 αριθμούς και πολύπλοκο και fusion κομμάτια. Και έπαιζε και ένας πληκτράς, ο Άλεξ Αντζέντο, δεν ξέρω αν το είσαι ακουστά, καταπληκτικός αυτός. Πολύ και αυτός υποτιμημένος, πολύ πεθαράς Ιταλός. Και έβαλα και το. Και πρόπερση το 11 έβαλα το Master 5, το οποίο είναι το πιο ακραίο, έχει μέσα χαμηλά κουρδίσματα, 7 χορδίες. Και είναι πιο, σε πιο loomy στυλ, πιο μοντέρνο έτσι. Και αυτό το έκανα και εμένα, ήθελα έτσι να το προχωρήσω λίγο ακόμα το στυλ. Αυτό. Και φέτος έβγαλα το Hand of God με φωνητικά. Gothic Metal τελείως διαφορετικό. Τώρα αυτό έχει βγει ένα μήνα. Και αυτό τώρα πώς σου σκάσα. Αυτό έχει. Το έγραφα από το 4 χρόνια μου πήρε αυτό. Είχα βρει μια τραγουδίστρια, μια νεαρή πολύ καλή, πολύ ταλαντούχα, Μαρίσια. Λέγεται. Και είπα να κάνω ένα CD Gothic Metal, μελωδικό metal. Χωρίς όλο και τέτοιο. Ωραία, απλά κομμάτια να τα ακούει ο κόσμος. Έτσι για να πειραματιστώ κι εγώ, σαν συνθέτης και να εξυπηρετείς. Να κάνω κάτι διαφορετικό. Παρακολουθώντας αυτά που μου λες για την εξέλιξή σου, για τις σπουδές σου και για τα υπόλοιπα, και έχοντας ακούσει και κάποιο υλικό σου από όλες τις φάσεις σου, βλέπω ας πούμε για παράδειγμα αυτή την εξέλιξη που έχεις στον ήχο σου. Φυσικά υπάρχει πάντοτε ο πυρήνας αυτού που κάνεις και τα σχετικά. Παρ' όλα αυτά, μπορείς να μου εξηγήσεις πού νομίζεις ότι οφείλεται το γεγονός ότι στο μυαλό των περισσότερων ακροατών και όσους λες ξέρω το όνομά σου είσαι ταυτισμένος με το νεοκλασικό metal, παρά το γεγονός ότι έχεις κάνει
και τόσο διαφορετικά ναι. πράγματα στην πορεία σου. Καθώ θα σα πω πολύ απλά. Το πιο δημοφιλέ μου βίντεο που έχει στο YouTube, που έχει 300.000 views, είναι ένα στο οποίο κάνω sweep και τέτοια πράγματα. Okay. Οπότε συνειδητοποιώ ότι μήπω ο κόσμο περισσότερο αυτά τον ηλικίουν. Τα ζογκλερικά. Για πε τώρα λίγο για το κοινό, για την Ελλάδα ναι. και τα σχετικά. Εντάξει, οκ, okay, τα βίντεο σου πάνε καλά. Ναι. Μαθητέ γνωρίζει από αυτό το πράγμα. Πρωτοβουλίες από ό,τι θυμάμαι έχεις πάρει για να κάνεις διάφορες συναυλίες. Κάνω συνέχεια σεμινάρια. G4 και G5. Ό,τι μπορώ. Κάνω, ναι. Και είμαστε, δεν είμαστε και πολλοί αυτοί που παίζουμε instrumental live. Ελάχιστοι. Ναι. Μεταξύ μας, δυστυχώς. Αλλά αυτό το πράγμα πώς λοιπόν, το εισπράττεις. Θα σου πω με ειλικρίνεια. Εγώ είμαι εντελώς αποτευμένος πλέον. Ενέτη 2013. Δηλαδή το κοινό καθόλου δεν γουστάρει. Και δεν είναι ότι γουστάρει μόνο εμένα που παίζω και είμαι Έλληνας. Αν και αυτό υπάρχει και λίγο αυτό το ελληνικό. Και θα σου πω ένα γρήγορο περιστατικό. Είμαι σε κιθαράδικο της Αθήνας, κεντρικά γνωστό, και του έχω πάρει το νέο μου δίσκο τότε. Το είχα επιπρίξει με το Σερίνι, αυτό που έκανα. Το δίνω να τα ακούσει. Και έμπαινε μέσα ένα κόσμος και τους έλεγε, λέει, α, γαμόλι, τι είναι αυτό. Λέει, και λέει ο μαγαζάντρας, του λέει Μακάλπιν είναι, του κάνει και πλάκα. Και λέει, ωραία, φοβερό, έβαλε τέτοιο σκάρο Μακάλπιν. Και μετά πλέον του λέει, όχι, του λέει, δεν είναι, το παιδί είναι. Α, το παιδί είναι. Α, καλούτσικο. Δηλαδή ξαφνικά ξέρεις, Άννα του Μακάλπιν ήταν σούπερ δισκάρα. Επειδή είναι δικό μου, έλεγε έτσι και έτσι. Και εσύ το έχει αυτό λίγο Έλληνα να τον πάρει λίγο. Όχι τον Έλληνα, γιατί είναι κοινικά, ξέρει, βλέπει κάποιον και λέει όλο καλύτερα. Υπάρχει αυτή η νοοτροπία λίγο. Αν είναι Έλληνα. Αν είναι Έλληνα. Αν ξέρει, όχι, δεν έχω ποτέ, ναι, δεν έχω ποτέ. Ούτε είχα κολλήματο. Όχι, εννοώ δηλαδή ότι αν εσύ είσαι Έλληνα, α πούμε, για παράδειγμα, πιστεύει ότι το κάνει καλύτερα από κάποιον Έλληνα, αλλά όχι υποχρεωτικά κάποιον από κάποιον Έλληνα. Ναι. Αυτό υπάρχει. Εδώ στο εξωτερικό ποτέ δεν πάνε, α, είσαι Έλληνα, δεν μα άρεσε. Δεν ξέρω που κάνει. Δεν είχα ποτέ τέτοιο θέμα. Αυτό υπάρχει και έτσι υπάρχει και στον πάνω τη συναυλή. Δηλαδή, αν κάνω ένα live πιο παλιά ακόμα και 150 εστήρια, τώρα 50 εστήρια με το ζόρι. Και το ίδιο ισχύει και δυστυχώς από ό,τι βλέπω ισχύει για τα άλλα live. Παραδείγματος χάρη, Τόνι Μακάλπιν. Έπαιξε πέρσι στο Κύταρο και είχε 25 εισιτήρια, 30 εισιτήρια. Αυτό δεν πρόκειται ποτέ να ξανάρθει π.χ. Ή ακόμα και ο Guthrie Govan, που όλοι το θεοποιούν γιατί όντως είναι ο καλύτερος. Στη συναυλία με τους Aristocrats δεν είχε πάρα πολύ κόσμο και τα σεμινάρια δεν είχαν καθόλου κόσμο πίσης. Άρα πιστεύω ότι υπάρχει, ότι το κοινό μεν από το αρέσει να βλέπει στο YouTube να κάνει like, να ποστάρει, να λέει αυτό είναι θεός, αυτό είναι καλός. Αλλά όταν να πάνε στηρίξει έμπρακτα δεν το κάνει. Και αυτό και οι πωλήσεις αξίζουν τρομακτικά χαμηλές. Δηλαδή μιλάω και με άλλα ονόματα και γνωστά ονόματα. Ιστορικό, άμα ακούσεις νούμερα πωλήσεων θα πάθεις σοκ, δεν το πιστεύεις. Γι' αυτό και όλες αυτές οι συμπάθειες, δηλαδή τώρα και οι Αρίστοκρατς π.χ. που υπάρχουν και όλοι τους απευθύνουν, άμα δεις, βγάλουν ένα δίσκο αμέσως μετά από λίγο, βγάλουν και το δεύτερο. Και ο λόγος αυτός είναι, ο λόγος που το κάνουν είναι για να μπορούν να έχουν λόγο να περιοδεύουν. Από εκεί πλέον επιβιώνουν η μουσική. Από τα tours. Mm-hmm. Αλλιώς να κάνουν άλλες δραστηριότητες. Εγώ διδάσκω, κάποιος άλλος μπορεί να κάνει sessions, οτιδήποτε. Okay. Αλλά δυστυχώς στα δισκογραφία. Αδύνατο. Δεδομένου όμως ότι η κατάσταση είναι αυτή που είναι. Ναι. Έτσι. Και εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα είναι και ακόμα, λίγο, ακόμα λίγο δυσκολότερα λόγω της γενικότερης φάσης που ζούμε. Τα μελλοντικά σου σχέδια, οι κινήσεις σου, πώς θα κινηθείς από εδώ και πέρα, τι νομίζεις ότι θα κάνεις, ας πούμε. Αφού βλέπεις, ας πούμε, για παράδειγμα αυτό το τέλμα. Okay. Εσύ θα κόψεις ταχύτητα, θα ανεβάσεις ταχύτητα. Όχι, εγώ θα κάνω αυτό που κάνω. Ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να γίνει. Δεν μπορώ να αλλάξω τον κόσμο. Αυτό μπορώ να αλλάξω μόνο τη δικιά μου ζωή. Αυτό θα κάνω αυτό που κάνω. Θα προσαρμοστώ και εγώ στα δεδομένα, δηλαδή δεν θα βγάλω ξανά παραγωγή είχα επιπηρέξια με τόσες φίρμες και τέτοιο budget. Θα είναι λίγο χαμηλότερο. Πάλι θα είναι ένα budget το οποίο θα βγει μια καλή δουλειά. Αυτό και θα είμαι λίγο πιο συνδιαπραγματεύσιμο του μουσικού, λίγο πιο ακόμα σκληρό. Από την άποψη, ξέρεις, να ανοίξει λίγο το budget του άλλου για να μπορέσει να συνεργαστεί. Αν και αυτό οι ίδιοι το καταλαβαίνουν πια. Δηλαδή, σπάνια θα τα σπάσουμε κάποιο μουσικό να πω ότι να δω ότι δεν τα βρήκαμε στα λεφτά. Δεν είναι, θα γίνει δουλειά. Το θέμα είναι θα πέσει λίγο αυτό, θα ανέβω λίγο και θα βρεθεί η μέση λύση. Mm-hmm. Κάπως έτσι θα γίνει. Όπως και σε όλες τις δουλειές που νομίζω πια. Έτσι. Όχι, όπως θα κάνω αυτό που μπορώ να κάνω. Δεν, τι ετοιμάζει λοιπόν για το άμεσο μέλλον. Τώρα δεν ετοιμάζω. Θα βγάλω. Καταρχάς ετοιμάζω. Είχα βγάλει κάποια DVD το 2006-2008. Τα οποία ήταν σε standard definition, ήταν 9 DVD. Alternate picking 16, alternate picking 6 και γενικά κοίταζα για να διαφοροποιηθώ από την αγορά να βγάζω εξειδικευμένα προϊόντα. Δηλαδή, όχι απλά μάθε να παίζει κιθάρα. Ξέρεις που λέει ρυθμική κιθάρα σε 6 εβδομάδες και τέτοια. Εξειδικευμένα. Δηλαδή, alternate picking, μια συγκεκριμένη τεχνική. Sweep picking σε 3 χορδές μόνο. Και τέτοια πράγματα. Και τώρα θέλω αυτά να τα ξαναγυρίσω, γιατί θα τα βάλω σε high definition και με πιο εμπλουτισμένο υλικό κλπ. Και λόγω εμπειρίας και λόγω πρόοδου. Και κάποια καινούργια πάλι DVD. Και για θεωρία και για καμία κοσταριά συνολικά. Πλέον έχω τον εξοπλισμό. Τι μπορώ να κάνω και μόνος μου. Και παράλληλα θέλω να ξαναβγάλω τα δύο πρώτα CD που είχα βγάλει, που ήταν, τα είχα βγάλει homemade, mm-hmm. να τα βγάλουμε κανονικά με μουσικούς, τα έχω ήδη χορευτεί δηλαδή.
πάμε σιγά σιγά. Είναι πολύ καλή στιγμή να γυρίσουμε πλέον τώρα στα θέματα εξοπλισμού, το οποίο είναι και το κομμάτι που μας ενδιαφέρει. Το πιο σημαντικό. Εδώ πάμε σε απογοητεύσω. Γιατί θα με απογοητεύσει? Γιατί εγώ δεν είμαι, ξέρεις, δεν είμαι πολύ φετιχιστή με τα πετάλια και με του νησιτέ κλπ. Δεν έχει καμία σημασία. Ωραία. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η άποψή σου σε αυτόν τον ήχο. Αν ο ήχο σου βγαίνει από μια κιθάρα που είναι ενισχυτή, το έχουμε ξανασυναντήσει. Βεβαίως. Με το Ματία Σέκλαντ, α πούμε. Βεβαίως. Βέβαια, ναι. Με αυτόν έχω παίξει support. Το 7 έχει έρθει για σεμινάριο. Το 7. Φεβρουάριο 7. Κάναμε ένα σεμινάριο και ήμουν support. Λέει ότι ήμασταν πολύ απλό. Δηλαδή, λέει, τι θέλω, λέει, ένα λαμπάτο ενισχυτή, οτιδήποτε. Καθόλου πετάλια τίποτα, ε. Ναι, ναι. Και την κιθάρα του. Και του λέει, αυτά πώς θα βγάζει τα εφέ και αυτά. Λέει με τα χέρια. Και τα έκανε όλα με τα χέρια. Ναι, και αυτό είναι παράδειγμα ότι απλά είχε μια κιθάρα. Η οποία είναι κάπως φτιαγμένη. Περιέργεια και με ένα τεράστιο άξιον έβαζε δάχτυλο κανονικό από κάτω. Έβαζε το δάχτυλο σου. Δηλαδή ένα πόντο άξιον. Mm. Που εγώ παίζω. Ξέρεις, όσο πιο κοντά. Ένα χιλιοστό άμα υπήρχε, ξέρει, να μην τρίζει. Έτσι. Και συνειδητοποιεί ότι ούτε τίποτα, τίποτα καθόλου. Σκέτο. Μου τραγούδι παίζω. Εγώ θα σημαίνω, είμαι fan του modeling. Από την άποψη ότι θέλω να αισθάνομαι, επειδή μου αρέσει το γρήγορο παίξιμο, θέλω να αισθάνομαι πολύ ασφάλεια στο αριστερό μου χέρι, λόγω του αριστερό χέρι, στην πένα, στο δεξί χέρι για τον κόσμο. Έτσι, έχω κάποιου συγκεκριμένου ήχου που με βολεύει π.χ. το Line 6, το Insane το κανάλι. Γιατί έχει ικανό distortion για να μπορώ να κάνω αυτό που θέλω. Με τα sweep και όλα αυτά τα γρήγορα. Οπότε, συνήθως τώρα ο συμμετοχητής που παίζω κυρίως είναι αυτός εδώ. Είναι ο Spider Valve, αυτό χρησιμοποιεί για live. Είναι ο λαμπάτος που έχει φτιάξει ο Bogner της Line 6. Δηλαδή έχει όλα τα Line 6 στοιχεία που έχουν Spider ενισχυτές, αλλά έχει λάμπα. Mm-hmm. Και στην προνήση και στο τελικό. Mm-hmm. Και τον κοντρολάρω μέσα από το shortboard. Το MK2. Okay. Και αυτό νομίζω μπορεί να χρησιμοποιηθεί και απευθείας στον υπολογιστή, έτσι. Να σου πω, δεν το χρησιμοποιώ. Αυτό για live μόνο. Για live, δηλαδή θέλω να πάω ένα live κάπου και δεν έχω και πολλά κουβαλήματα. Δηλαδή έχω μόνο τον ενισχυτή, το οποίο είναι 13 κιλά, ελαφρύς. Τον βάζω. Ούτε πετάλια ούτε τίποτα. Έχω το κοντρολεράκι. Έχει πάνω και τα πάντα να βάζω, να βγάζω delay. Έχει wah, η volume γίνεται. Οπότε είναι πάρα πολύ απλό. Και έχω ό,τι θέλω. Γιατί σε αυτό μπορεί να έχει 128 presets. Οπότε έχω για το κάθε κομμάτι διαφορετική μπάνκα. Δηλαδή θέλω στο κομμάτι 1 να έχω τον distortion εκεί και τον delay εκεί. Έχω μια μπάνκα για το κάθε κομμάτι. Και έτσι μπορώ να έχω για το κάθε κομμάτι. Τα έχω γραμμένα κιόλας σε ένα χαρτί για να μην τα ξεχνάω και την ώρα. Και οπότε ξέρω σε κάθε κομμάτι ακριβώς. Τα έχω όλα αυτοματοποιημένα. Οπότε ξέρω σε κάθε κομμάτι ο ήχος και το κόλπο θα τον ζητήσει ότι όπου και να πας έχω και το ίδιο. Mm. Ενώ κάθε φορά, δηλαδή πιο παλιά, τύχαινε να παίζω με χρονικό κεφάλι. Είχα ένα Blackstar π.χ. και πήγαινα κάπου και δεν είχε. Έβγαλα την καμπίνα του μαγαζιού. Και εγώ τον ήχο σαν τ' άλλο. Αλλού είχε Marshall καμπίνα και μάλιστα ήταν λίγο. Την είχαν. Την είχαν, ναι. Και έβγαινε ψόφιο ο ήχο. Αλλού είχαν μέσα μπουλή καμπίνα και είχε άλλα χαρακτηριστικά. Οπότε με αυτήν εδώ, ξέρει, ο ήχο μου θα είναι στάνταρ. Έτσι. Και μικροφωνάκι κανονικά. Και μα σκέφτομαι να πάρω κι άλλο έναν και να βγει στέρεο. Αυτό θα το δούμε. Θα το δούμε και μετά, ναι. Λοιπόν. Γιατί ακούγεται, επειδή παίζω μόνος μου, είμαστε τρίο, την πάντα μου παίζουμε live. Οπότε ακούγεται πιο ωραία όταν είναι στέρεο, ξέρεις. Ναι. Left, right. Από κιθάρες. Από κιθάρες έχω περάσει πάρα πολλές από τα χέρια μου. Θα χάσει με αριστερόχειρας. Και αυτό είναι σημαντικό το λέω γιατί δεν έχω πολλές επιλογές. Και τα αριστερά μοντέλα είναι συγκεκριμένα. Εκτός από τη Fender που βγάζει αρκετά, όλες οι άλλες εταιρείες δεν βγάζουν. Και εγώ δεν είμαι τόσο Fender στυλ. Παίζω πιο Ιμπανέζο στυλ, θέλω λεπτό λαιμό κλπ. Οπότε τώρα τα τελευταία δηλαδή 10 χρόνια. Περισσότερο φτιάχνω κιθάρες ή βρίσκω κατασκευαστές πιο άγνωστους, όχι δηλαδή γνωστές εταιρείες μεγάλες, και φτιάχνω κιθάρες στα specs που εγώ θέλω. Ωραία, έδειξα μου την αγαπημένη σου. Πάμε στο λοιπόν, θα σου δώσω δύο αγαπημένες. Λοιπόν, αυτή είναι η μία. Αυτή είναι η μία, βρίσκεται Verve, είναι ένας Έλληνας κατασκευαστής, Γιώργος Βερβερίδης. Mm-hmm. Με αυτόν γνωριστήκαμε στην Αγγλία όταν σπουδάζαμε κιθάρα. Mm-hmm. Και αυτή είναι. Πιάσε λίγο να δεις. Δεν είναι και πολύ ελαφριά. Όχι, δηλαδή. Καθόλου. Είναι πολύ βαριά. Πολύ βαριά. Είναι κάτι ανάμεσα σε σουρ και σε Ιμπανέζ. Είναι καρύδια, βαρύ καρύδι, ωραίο καρύδι 30 ετών, το οποίο είναι φυσικά αποξηραμένο, δεν έχει μπει σε φούρνους κλπ. Original Floyd, Duncan, JB και 59. Τριθέσιο. Τριθέσιο, ναι, τριθέσιο φούρνο 2. Δεν βάζω μεσαίο μαγνήτη ποτέ, γιατί με ενοχλεί στην πένα. Δεν θέλω να κουμπάει καθόλου. Και αν είχε, θα τον είχα χαμηλώσει τόσο πολύ που ξανά μην υπήρχε. Fender Steel Bracho ανάποδο, με ανάποδο headstock, αλλά λεπτό, το έχουμε πειράξει πίσω για να είναι αρκετά λεπτό, σαν Ιμπανέζ δηλαδή, για να εμβολεύει στα γρήγορα. Έτσι. Αυτή είναι η μία κιθάρα που έχω, η πιο vintage steel. Έτσι, και έχει με πάση μαγνήτες κλπ. Αυτό είναι πολύ ποιοτικό όργανο. Έβαινος πάντα, δηλαδή ο Έβαινος, και Τζάμπο Τάστα. Okay. Με αυτήν έχω γράψει το προηγούμενο, το Master 5 και σε χαμηλά κουρδίσματα γράφει, άριστη. Αυτή είναι μια καινούργια και θα την έχω σε 14 μήνες, λέγεται Fahrenheit, είναι πάλι από Έλληνα κατασκευαστή, Γιάννης Δόδης από Νάουσα.
καταπληκτικός. Αυτή η κιθάρα είναι τελείως διαφορετική από την προηγούμενη, είναι πιο μοντέρνο στυλ. Ήθελα να κάνω κάτι ανάμεσα σε, σε κάτι σαν Ιμπανέζι, ESP, κάτι τέτοιο με λεπτό λέγω πάλι. Και αυτή είναι τελείως handmade, χειροποίητη όλο όπως και η προηγούμενη. Δηλαδή αυτή έχει καταρχάς έχει Seymour Duncan, αλλά έχει τους Blackouts, οι οποίοι είναι active. Οι οποίοι είναι από την καλή έννοια του active, δηλαδή εμένα δεν μ' αρέσουν MG. Είναι λίγο κρύοι, σαν να δεν έχουν. Δηλαδή ακούγονται όλες τις δυναμικές ίδιες. Αυτός εδώ συνδυάζει τα καλά του active και, και έχει και στοιχεία passive, να το πω έτσι. Ναι, ναι. Πάλι δύο, τριθέσιο switch, tone και volume, σταθερή γέφυρα. Ήθελα μία για να μπορώ να κουρδίζω εύκολα και να ξεκουρδίζω κλπ. Πάλι καρύδι, mm-hmm. καρυδιά. Βάψουμε εδώ το χρώμα custom, ήθελα το mauve, το mauve του επιταφείου. Ξέρεις, της μεγάλης παρασκευής. Ωραίο χρώμα. Πάλι ωραίο μπράτσο, 5 piece, παντούκ και maple. Mm-hmm. Locking κλειδιά βλέπω. Locking κλειδιά, τα σπέρτσελ. Πάλι έβαινος εδώ, τζάμπο τα στιέρα, έτσι, αυτή είναι και πιο ελαφριά. Αν μου νοιάσεις. Ναι, αυτή είναι. Πολύ ωραία, ωραία, πολύ ωραίο χρώμα και τα έχει κάνει όλο ο ίδιος. Γιάννης Δώδης, όλα χρώματα τα πάντα. Έτσι. Αυτή είναι μια τρίτη, πάλι του Βέρβερίδη, Βέρβε. Λοιπόν, αυτή τώρα, άμα δείτε σαν σχήμα, αρχάς ήθελα μια κιθάρα να φτιάξω να την έχω για όλες τις δουλειές. Δηλαδή να πηγαίνω στα οδεία όπου όταν βγαίνω έξω κλπ. Και ήθελα να είναι πολύ ελαφριά. Αυτή είναι λοιπόν η πιο ελαφριά κιθάρα που έχει πιάσει ποτέ. Ναι. Είναι κάτω από 2 κιλά. 1,5 κιλό κάτι. Τρομακτικά ελαφριά. Λοιπόν, είναι μαόνι, αλλά ελαφρύ μαόνι. Mm-hmm. Κομμένο εδώ το κομμάτι επίτηδες. Μοιάζει λίγο με Voyager, αν έχεις να θυμάσαι, ναι, του Red Beach. Έτσι. Αλλά το κάναμε όχι για να μοιάζει Red Beach, απλά θέλαμε να κόψουμε από κάπου για να χάσει βάρος. Mm-hmm. Χωρίς όμως να αισθητικά να. Πάλι εδώ τους Duncan. Τους Active. Τους yeah. Active. Χωρίς τον εδώ καθόλου, μόνο volume. Mm-hmm. Τριθέσιο. Και αυτό είναι ένα μπράτσο από δεξιόχειρη Ιμπανέζ. Από RG470. Από το eBay το πήρα. Το βάλαμε, φαίνεται τόσο ότι είναι δεξιόχειρο, ξέρεις, ανάποδα. Mm-hmm. Αλλά δεν έχει καμία διαφορά. Τα μπράτσα αυτά και αυτό και το headstock. Βγάλαμε και το logo. Mm-hmm. Και θα τη φτιάξουμε, μετά θα βάλουμε και το logo πάνω. Και να... έτσι. Και αυτή είναι και αυτή πάρα πολύ ωραία. Πολύ βολική, πολύ ωραίο μπράτσο, λεπτό. Mm-hmm. Είναι 19 χιλιοστά το μπράτσο. 19. Το άλλο ήταν 19,5. Mm-hmm. Έτσι. Εκεί παίζω 19-19,5 παίζω. Ξέρεις, για να μην βολεύει παντού σε όλο το. Πόσο καιρό σου πήρε να βρει τα specs αυτά τα τεχνικά, βλέπω. Αυτά χρόνια. Δηλαδή έπαιζα λίγο, η μία ήταν πιο χοντρή, η άλλη ήταν πιο ψηλή. Ξέρεις, και κάπου. Δηλαδή π.χ. είχα μια Prestige 1570 η Ιμπανέζ, ήταν 18 χιλιοστά. Τρομακτικά λεπτό, δεν με βολεύε. Ειδικά ψηλά. Έτσι. Ενώ στα 19 είναι καλύτερα. Θα μπει τώρα για ένα χιλιοστό. Για ένα χιλιοστό. Και εδώ έχουμε και άλλες δύο. Αυτή εδώ π.χ. είναι. Αυτή δεν μπορώ να την πουλήσουμε τίποτα. Πολύ δεμένο συστηματικά. Την έχω από το 97. Την είχα πάρει από Αγγλία όταν ξεκίνησα να σπουδάζω και με αυτήν έχω γράψει τους τρεις πρώτους δίσκους μου. Λέγεται Palm Bay, είναι ένα σαν βιοτεχνία, δεν είναι ακριβώς ούτε μεγάλη εταιρεία, αλλά ούτε και λούθιερ ιδιώτης. Σαν βιοτεχνία φτιάχνει δηλαδή αρκετά όργανα κάθε χρόνο. Και λέγεται Palm Bay, είναι από την Αγγλία, ο Andrew McBay ονομάζεται και φτιάχνει τέτοιο στυλ Ιμπανέζο κιθάρες. Και είναι μία αυτή, αυτή την είχα πάρει μεταχειρισμένη από ένα μαγαζί. Αυτή έχει και το μέσο μάγνητο το οποίο δεν έχει κατεβάσει. Ναι, ναι, το έχω κατεβάσει στο Θεό, βλέπει, σαν να υπάρχει. Και μάλιστα αυτό έχει κάτι DiMaggio B1, έτσι σου ονομάζει. Μαγνητές και αυτοί του έχει αυτού. Οι οποίε δεν υπάρχουν αυτοί οι μάγνητες. Είναι custom. Του φτιάχνουν δηλαδή DiMaggio και αυτό με. Και είναι πολύ ωραίο. Δεν μπορώ να σου πω με ποιου μοιάζουν από τα. Καλά, δεν αλλά, ναι, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτή εδώ και αυτή. Και μάλιστα όταν είχα βάλει τον πρώτο μου δίσκο, μου στείλε αυτό ο Palm Bay. Ένα email μου λέει γεια σου και το κοιτώ. Πώς βρήθηκε η κιθάρα μου στην Ελλάδα. Γιατί αυτή η κιθάρα μας τα έχει πάλι και το όνομα από τον οποίο την αγόρασα. Mm-hmm. Στο μαγαζί που είναι μεταχειρισμένη, στη Φιούρι. Και μου λέει πώς βρήθηκε η κιθάρα αυτή εκεί στην Ελλάδα. Του λέει το κοιτώ και κάποια στιγμή του λέω σε ψέμα. Αυτό δεν είχε λεωσέα τότε, 2003. Και την είχα πάρει το 97. Και μου λέει θα ξαναφτιάξω κάποια στιγμή νέα παραγωγή. Άμα ενδιαφέρει, πες μου. Και του λέω ναι, θέλω και μετά από ένα χρόνο μου ξανά στείλε και μου στείλε αυτή. Μάλιστα. Η οποία είναι και αυτή. Πολύ ωραία και αυτή. Ίδιο στυλ. Χωρίς το μεσαίο μαγνήτη. Χωρίς το μεσαίο. Σπλιτάρι κιόλας. Κατά παραγγείλει που είχα πει ένα σπλιτάρι. Πάλι τους B1. Το Gotoch. Mm-hmm. Και Gotoch κλειδιά. Ωραία κιθάρα. 19,5 χιλιοστά πάλι το. Είναι, από τις κιθάρες σου είναι μόνοι που σπλιτάρουν οι μαγνήτη. Είναι μόνοι που σπλιτάρουν, ναι. Πώς και έτσι. Δεν το κυνήγησες καθόλου. Όχι, για δοκιμή. Δεν είχα κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Δεν σου άρεσε δηλαδή ώστε να το καθιερώσει και εσύ πολύ. Όχι. Δεν το ξέρω. Σπάνια. Μόνο για να καθαρώ κλπ. Και δεν παίζω και πολύ συχνά καθαρά. Οπότε αυτές βασικά είναι οι κιθάρες μου. Και εξοπλισμός λοιπόν είναι η κιθάρα σου, ο ενισχυτής αυτός που. Ο ενισχυτής και όταν τώρα ηχογραφώ. Πλέον ηχογραφώ κάνω. Έχω περάσει τα χέρια μου. Δηλαδή έχω γράφει και με Pod και το HD το καινούριο και με Kemper και με XFX.
Υποθέτω λοιπόν από όλη την κουβέντα που κάναμε μέχρι τώρα ότι στο μεγάλο debate μεταξύ αναλογικού και ψηφιακού εξοπλισμού. Είναι του ψηφιακού. Πάντα, ότι είναι... πάντα ήμουν. Από το, από το, και το πρώτο πόντι το ρωτήθηκα. Δηλαδή το πήρα και παίζα όλη τη μέρα αυτό. Το έμαθα καλά να το προγραμματίζει, τότε δεν είχε και USB κλπ. Οπότε όλα γινόταν με το χέρι και με το αυτί. Τώρα πια κατεβάζει και presets, είναι ακόμα πιο εύκολο. Και έχω δοκιμάσει τα πάντα. Ό,τι βγαίνει δηλαδή το αγοράζω, αν μου αρέσει το πουλάω. XFX και έπαιρνε. Αυτό το XFX δεν με πολύ τρέλανε. Το είχα πάρει πέρσι. Αυτό το κάνω όταν και κάτι είμαι σίγουρο, το παίρνω μεταχειρισμένο. Μπαίνει στο eBay, το παίρνω. Οπότε αν μπορώ να το πουλήσω, να μπορώ να το δώσω τα ίδια λεφτά περίπου, να μην χάσει πολλά. Mm-hmm. Οπότε το πήρα από Αμερική, ήρθε με μεγάλες προσδοκίες, γιατί είχα ακούσει διάφορα. Εγώ δεν με τρέλανε. Δηλαδή μπορούσα πάνω κάτω το ίδιο έχω να έχω και με το HD, το pod. Το πούλησα μετά και πήρα το Kemper. Το Kemper είναι πολύ ανώτερο. Δηλαδή και στο debate που λένε XFX in Kemper, όπως ψηφίζω Kemper ασυζητητή. Και δουλεύω και πολύ με plugins. Δηλαδή έχω ένα plugin το τσεκάρουν όλοι, TH2, της Overloud. Είναι το καλύτερο plugin κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή παίζεις κάτι, βάζεις και είναι πάρα πολύ εύκολο να φτιάξεις το νούμερο που θες. Mm-hmm. Για ό,τι στυλ θες. Για καθαρά, για μπλούζι, για τα πάντα. Για από ακραία χαμηλά κουρδίσματα μέχρι καθαρά να παίξεις ένα tweet, ένα σχετί. Τα έχει όλα μέσα άριστα. Καλές καμπίνες, καλά IRs κλπ. Και παίζω και με καμπίνες γενικά, ύπαλες και αυτά πειραματίζομαι. Αλλά αυτό είναι το πιο στάνταρ, το TH2. Λοιπόν, αυτό τώρα μου χτυπάς ένα καλό. Είχα στο παρελθόν, αλλά έχω σταματήσει να ασχολούμαι. Και θα σου εξηγήσω και το λόγο. Τα περισσότερα endorsements που πληροφορούν είναι, να το πω λίγο μια λαϊκή λέξη, μούφα endorsements. Δηλαδή, με ζυγώνω συνέχεια εταιρείες λόγω YouTube και μου λένε: έλα εδώ να σου δώσουμε να φτιάξει ένα βίντεο και να σου δώσουμε δώρο το πετάλι και αυτά. Το οποίο ο πετάλι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσω ποτέ. Π.χ. Εντάξει, γιατί εγώ δεν παίζω έτσι, το ξέρω. Είμαι ζυγόν μια εταιρεία και μου λέει θα σου δώσουμε 5 χορδές τζάμπα και βάλε στο site σου ότι παίζει με αυτές τις χορδές. Αυτό δεν είναι τόσο. Συγγνώμη κιόλας. Και δυστυχώς με λείπει μου το λέω αυτό, δεν πω και πολύ κόσμο, όπου λέει έχω 15 endorsements 20, και βγάλω στο site, ξέρεις μια λίστα από κάτω με δύο. Το οποίο ξέρεις τι endorsement είναι του στυλ, ανταλλάζουμε banners στα site μας. Για μένα αληθινό endorsement τι είναι. Να έρθει η εταιρεία, να με προσεγγίσει και όχι να μου δώσει λεφτά. Να μπορεί να μου κλείσει μια ολοσόλυδη στο Guitar World ή να μου βάλει να παίξω στην έκθεσή τη στη Φραγκφούρτη κλπ. Αυτό για μένα είναι αληθινό endorsement. Τώρα να πάω και να μου δώσει σε Artist Price μια κιθάρα, την οποία αυτή την έκθεση μπορεί να την πάρει και μόνο σου. Αν πα και. Για απομοντευτή. Ναι, και του. Στο λέω αυτό με πάσα σιγουριά. Έτσι, οπότε και απέχω. Αυτό. Άμα τώρα κάποιο μου στείλει και είμαστε φίλοι κλπ. Και μου πει θέλει να με στηρίξει, να κάνει ένα βίντεο με ένα πετάλι μου κλπ. Θα το κάνω, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά τώρα... δεν θεωρείς ότι είναι και θέμα όχι, δεν είναι αυτό. Απλά δηλαδή, βοηθάς ναι, 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 ούτε ποτέ λέω εγώ με endorsement. Το μόνο endorsement που έκανε αληθινό endorsement είχα κάνει με τη Line 6, αλλά όχι με τη Line 6, με τον Άκα. Δηλαδή είχε τον Άκα στο 7, με προσέγγισε και με αυτό κάναμε κανονικά. Δηλαδή πήγα, μου κλείνε στη Δράμα π.χ. Είχε γίνει ένα κατάστημα, franchise, πήγα και έπαιζα. Έκανα σεμινάριο κανονικά, ήρθε πολλοί κόσμοι, ήταν πολύ ωραία. Ή στον Άκα είχε αυτό το Battle of Bands mm-hmm. και όπως έβαινε μέσα. Μα έχω κάτι βιντεάκι ανεβασμένα, όπως έμπαινε μέσα στο φουαγέ, ήμουν και έκανα σαν σεμινάριο. Οπότε σε έλεγε ο κόσμος και παράλληλα προωθούσα τα προϊόντα του Νάκα, ξέρεις, τα Line 6 κλπ. Που είχε βγάλει τότε. Αυτό ήταν εντός των κανονικό. Έτσι. Το κάναμε ένα χρόνο, πήγε πολύ ωραία, μετά σταμάτησε, έληξε η συμφωνία. Αυτό. Σου εύχομαι ολόψυχα να ικανοποιήσει όλες τις επιθυμίες και όλα στα όνειρα. Ευχαριστώ πολύ. Σαν κοιτά πότε θα είμαστε εδώ ευχαριστώ για να σα πω. Ευχαριστώ πολύ και αυτό κάνει πολύ σπουδαίο. Και δεν θα σου λέω εντάξει πρωτοποριακό κλπ. Γιατί είναι λίγο. Πρωτοποριακό, ναι. Εντάξει. Ναι, απλά. Ότι απλά είναι εγώ σέβομαι ένα πράγμα. Σέβομαι του ανθρώπου που κάνουν πράγματα. Δηλαδή, ωραία, μπλα μπλα λένε διάφορα, αλλά το θέμα τι κάνει. Και εσεί κάνετε πράγματα. Δηλαδή, αυτό τώρα που ήρθατε εδώ, 4 άτομα, στήσατε κάμερες, θα κάτσετε μετά να μοντάρετε πόσες ώρες. Αυτό είναι κόπος. Δηλαδή, μην νομίζετε τον κόσμο ότι τώρα θα πάρετε το βίντεο και θα πάρετε να το ανεβάσετε. Θέλει δουλειά. Βλέπει μικρόφωνα, κάμερες, κόσμο ασχολείται, το site να το. Και αυτό είναι και κόπο και χρόνο και χρήμα έχει. Και συγχαρητήρια, όμονα. Για περισσότερες παρουσιάσεις, εξοπλισμού, συνεντεύξεις και online μαθήματα, επισκεφτείτε το guitarspot.gr.